Το λιώσιμο των πάγων είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται στη διαδικασία όπου ο πάγο στι πολικέ περιοχέ και τα παγετώνα λιώνουν σε αυξημένου ρυθμού. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντε που συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο, με τον πιο σημαντικό να είναι η αύξηση τη παγκόσμια θερμοκρασία λόγω τη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η αυξανόμενη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου, όπω το διοξίδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, στην ατμόσφαιρα είναι ο κύριος παράγοντας για την κλιματική αλλαγή. Αυτά τα αέρια παγιδεύουν τη θερμότητα από τον ήλιο, προκαλώντας την αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών. Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, ο πάγος στις πολικές περιοχές και τους παγετώνες αρχίζει να λιώνει με ταχύτερους ρυθμούς. Το λιώσιμο των πάγων έχει σημαντικές συνέπειες για τον πλανήτη. Πρώτον, η αύξηση του επίπεδου της θάλασσας είναι μία από τις κυριότερες ανησυχίες. Καθώς οι πάγοι λιώνουν, το νερό που απελευθερώνεται αυξάνει τον όγκο των ωκεανών, προκαλώντα ανόδου στο επίπεδο τη θάλασσα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρισμένε παράκτιε περιοχέ και αλλαγέ στα οικοσυστήματα. Επιπλέον, το λιώσιμο των πάγων επηρεάζει τα παγκόσμια ωκεάνια ρεύματα και τα κλιματικά μοτίβα. Τα ωκεάνια ρεύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματο παγκοσμίω, και οι αλλαγέ στην πυκνότητα και τη θερμοκρασία του νερού λόγω του λιωμένου πάγου μπορεί να προκαλέσουν σημαντικέ διαταραχές. Αυτό ο κύκλο επηρεάζει επίση την άγρια ζωή, κυρίω στι πολικέ περιοχέ, όπου πολλά είδη εξαρτώνται από τον πάγο για την επιβίωση. Για παράδειγμα, πολικέ αρκούδε και άλλα θαλάσσια θηλαστικά βρίσκουν την τροφή του και αναπαράγονται στι παγωμένε περιοχέ. Η μείωση των παγετονικών περιοχών απειλεί την επιβίωσή του. Η μείωση των πάγων επηρεάζει επίση τα οικοσυστήματα και του ανθρώπου που ζουν στι πολικέ περιοχέ. Οι παραδοσιακέ κοινότητε που εξαρτώνται από τον πάγο για τη μετακίνηση, την κυνηγετική και άλλε δραστηριότητε βρίσκονται αντιμέτωπε με σημαντικέ προκλήσει. Τέλο, το λιώσιμο των πάγων απελευθερώνει επίση μεθάνιο και άλλα αέρια που είναι παγιδευμένα στον πάγο, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν περαιτέρω στην κλιματική αλλαγή. Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, όπου το λιώσιμο των πάγων επιταχύνει την κλιματική αλλαγή, η οποία με τη σειρά τη προκαλεί ακόμη περισσότερο λιώσιμο των πάγων. Αυτό ο φαύλο κύκλο είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα στην κλιματική αλλαγή, καθώ η αύξηση τη θερμοκρασία και η απελευθέρωση των αερίων του θερμοκηπίου συμβαίνουν ταυτόχρονα, ενισχύοντα η μία την άλλη. Επιπλέον, το λιώσιμο των παγών επηρεάζει και την παγκόσμια αλληλεία. Η αλλαγή των οικοσυστημάτων στι πολικέ περιοχέ επηρεάζει του πληθυσμού των θαλάσσιων ειδών, πολλά από τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή τροφή για τον άνθρωπο. Η μείωση των πληθυσμών ορισμένων ειδών θα μπορούσε να έχει σοβαρέ επιπτώσει στην αλληλεία και τι τοπικέ οικονομίε. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση του λιώσιμου των πάγων απαιτεί παγκόσμια προσπάθεια. Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, η υιοθέτηση πιο βιώσιμων μεθόδων ενέργεια και η διατήρηση και προστασία των πολικών οικοσυστημάτων είναι βασικά βήματα που μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστεί αυτό το σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα.